Κύριε, δε σώζεις και όλους τους ετεροδόξους, καθολικούς, προτεστάντες, όλους που πιστεύουν στο όνομά σου, αλλά έχουν κακοδοξίες. Δεν τους σώζεις όλους αυτούς. Μία φορά μου έλεγε, έκανα προσευχή και του έλεγα του Χριστού μας, «Κύριέ μου Ιησού Χριστέ, θέλω να σώσεις όλους τους ανθρώπους, τους Ορθοδόξους Χριστιανούς». Και χάρη ο Θεός. Και όταν λέει, ότι χαιρότανε, του είπα, «Κύριε, δε σώζεις και όλους τους ετεροδόξους, καθολικούς, προτεστάντες, όλους που πιστεύουν στο όνομά σου, αλλά έχουν κακοδοξίες. Δεν τους σώζεις όλους αυτούς». Και χάρη ο Θεός. Και μετά μου λέει, είπα, «Χριστέ μου, τι θα κάνουμε με τους Μουσουλμάνους, τους Κινέζους, τους Αφρικανούς, αυτούς που δεν σε γνωρίζουν ή δεν σε πιστεύουνε», του λέει. «Δεν τους σώζεις κι αυτούς, Χριστέ μου. Σε παρακαλώ, σώσε τους κι αυτούς, τους αλλοθρίσκους». Και χάριν ο Θεός. Και εγώ μου λέει, ξεθάρεψα. Και του είπα, αφού χαίρεσαι έτσι που προσεύχομαι, «Χριστέ μου, να σώσεις όλους τους ανθρώπους και τους αρχαίους ειδωλολάτρες, από Αδάμ άχρη του νυν, όλους τους ανθρώπους που έπλασες επί της γης, όλους να τους σώσεις, σε παρακαλώ Χριστέ μου». Και χάρηκε απέραντα ο Θεός. Εξεθάρεψα κι άλλο και του είπα, αφού χαίρεσαι έτσι, δε σώζεις και τον Ιούδα και δε σώζεις και το διάολο να ησυχάσουμε όλοι. Να ησυχάσει κι αυτός ο καημένος που τυραννιέται, του λέει, με τις διαολιές του. Και λυπήθηκε ο Θεός. Ελυπήθηκε, του λέω. Ναι, μου λέει, λυπήθηκε ο Θεός. Του λέω, γιατί λυπήθηκε? Για τον Ιούδα και για τον διάβολο. Διότι, μου λέει, όλοι οι προηγούμενοι άνθρωποι που παρακαλούσα είχανε ίχνος θελήσεως να σωθούνε και να γνωρίσουνε τον Χριστό και να τον αγαπήσουνε. Ενώ, μου λέει, ο Ιούδας και ο διάβολος δεν έχουν ίχνος θελήσεως. Και ένα πράγμα δεν μπορεί να κάνει ο Θεός. Δεν μπορεί να παραβιάσει το θέλημα κανενός. Αυτό είναι από τα πιο συγκλονιστικά που άκουσα ποτέ από ανθρώπους του Θεού στη ζωή μου.